6 μέρες τώρα, οι φοιτητές της Αθήνας και του Πειραιά δίνουμε έναν ηρωικό αγώνα που έχει αγκαλιάσει όλο το κίνημα μαζί με τους εργαζόμενους γονείς μας, μαζί με τα αδέρφια μας τους μαθητές. Βουλιάξαμε τις προηγούμενες μέρες το λιμάνι του Πειραιά. Έχουμε κλείσει τις σχολές μας με κατάληψη. Έχουμε κάνει γενικές συνελεύσεις. Έχουμε προχωρήσει σε πολύμορφες δράσεις. Το ζητούμενο είναι να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα. Και η συγκάλυψη αφορά το να καταδικαστούν στη λαϊκή συνείδηση όλοι οι ένοχοι. Οι εταιρείες, το κράτος, τα κέρδη τους, οι κυβερνήσεις που βήμα-βήμα μας έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση. Όλοι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες βράζουμε από οργή για αυτό το προδιαγεγραμμένο έγκλημα που έγινε στα Τέμπη. Γι' αυτό και ενώνουμε σήμερα τη φωνή μας με όλο το λαό. Γι' αυτό δηλώνουμε ότι τώρα ήρθε η ώρα να ακουστεί η αλήθεια. Η αλήθεια που θάβουν καθημερινά τα δελτία των ειδήσεων. Το χρωστάμε στους νεκρούς συναδέλφους μας. Το χρωστάμε στις μανάδες που δεν θα ξαναδούν τα παιδιά τους. Οι φοιτητές στις καθημερινές μας κινητοποιήσεις 6 μέρες τώρα δηλώνουμε ξεκάθαρα: η προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών δεν θα περάσει. Δεν είναι η κακιά η χώρα, ούτε η κακιά η ώρα. Φτάνει το κέρδος. Όσοι κυβέρνησαν και όσοι κυβερνούν, όλοι τους ήξεραν και σήμερα κάνουν τους ανήξερους. Οι εργαζόμενοι προειδοποιούσαν για τη θανατηφόρα κατάσταση στα τρένα, αλλά αγνοήθηκαν και από τη σημερινή και από την προηγούμενη κυβέρνηση και από τις εταιρείες. Ούτε ατύχημα, ούτε ανθρώπινο λάθος. Για το έγκλημα αυτό υπάρχουν ένοχοι. Όλες οι κυβερνήσεις, το κράτος, η εταιρεία. Όλοι όσοι λογαριάζουν την ανθρώπινη ζωή ως κόστος όταν γεμίζουν με εκατομμύρια τους τραπεζικούς λογαριασμούς ή εξοικονομούν χρήματα και αναγκαία αγαθά για να τα διαθέσουν ως επιδοτήσεις στις εταιρείες. Οι ένοχοι έχουν όνομα. Οι κυβερνήσεις, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ προώθησαν βήμα-βήμα τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση των δελαφορών, της ιδιωτικοποίησης, το κομμάτιασμα του σιδηρόδρομου για να πουληθεί σε εταιρείες. Το έγκλημα δεν θα συγκαλυφθεί. Έχουμε φροντίσει ήδη εμείς για αυτό. Η φωνή των νεκρών δεν είναι ότι απλά θα γίνουμε. Είμαστε η φωνή των νεκρών. Τώρα είναι η ώρα και θα αποδοθούν οι πραγματικές ευθύνες και οι ένοχοι θα τιμωρηθούν. Δεν θα περιμένουμε άλλη τραγωδία. Θα παλέψουμε τώρα. Θα παλέψουμε τώρα ενάντια σε αυτή την πολιτική που βάζει τα κέρδη πάνω από τις ανθρώπινες ζωές. Κάθε φοιτητικός σύλλογος, κάθε φοιτητής και φοιτήτρια πρέπει να πάρει θέση. Ήδη οι μεγάλες κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, οι καταλήψεις στις σχολές μας έχουν δείξει πως η νέα γενιά δεν έχει καμία διάθεση και δεν θα τους συγχωρέσει. Γιατί αν κάτι αποδεικνύεται αυτές τις μέρες, είναι η μεγάλη μας δύναμη. Όταν είμαστε ενωμένοι, τα σωματεία, οι φοιτητικοί σύλλογοι, οι μαθητές, δεν αφήσαμε να επικρατήσει σιγή, να θαυτούν οι εγκληματικές ευθύνες. Σε αυτόν τον αγώνα έχουμε θέσει όλοι. Δεσμευόμαστε και από εδώ ότι οι φοιτητές δεν θα αφήσουμε κανέναν που έχει βάψει τα χέρια του με αίμα για τα κέρδη του συστήματος και των εταιριών να τα ξεπλύνει. Μεγάλο ποτάμι φουσκωμένο, η οργή του λαού, και θα τα θερήσει όλα.